Μια υπόθεση που εκκρεμούσε από το 1999 έλαβε τέλος. Πρόκειται για την επέκταση του σχεδίου πόλης της Χιλής και της Καλυθέας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη, μετά από πολύχρονη καθυστέρηση έγινε αποδεκτή η μελέτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μοναδική αλλαγή της μελέτης που κατατέθηκε, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ήταν η μετατόπιση της οικοδομικής άδειας για την περιοχή της Χιλής στα 10 μέτρα από τη θάλασσα. Αποδεκτή έγινε η μελέτη που αφορά στην επέκταση του σχεδίου πόλης της Χιλής και της περιοχής Καλυθέας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμαρχος, μετά την επίσκεψή του στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δήλωσε την ικανοποίησή του για την έκβαση της υπόθεσης που ταλαιπωρούσε εδώ και χρόνια τους δημότες. Έγινε αποδεκτή η μελέτη που αφορά την επέκταση του σχεδίου πόλης της Χιλής και της Καλυθέας. Αυτοί οι οποίοι μας ακούν τώρα και έχουν οικόπεδα εκεί αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό. Επομένως, μετά το 15ο επίπεδο που ακολουθεί, θα μας ταλεί η μελέτη πίσω προκειμένου να την αναρτήσουμε και να κατατεθούν οι ενστάσεις κατανόμων και κατατύπων, που όμως προειδοποιώ νομίμως και ουσιαστικά ότι οι αισθάσεις αυτές δεν έχουν τύχει. Γιατί αυτό πλέον που θα αναρτηθεί θα είναι εγκεκριμένο από το κεντρικό σχόπ του Υπουργείου. Η υπόθεση που εκκρεμούσε από το 1999, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, έχει πλέον τελειώσει και οι κάτοικοι των δύο περιοχών θα μπορούν να χτίσουν πλέον. Ο κ. Λαμπάκης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου αλλά και τους βουλευτές του νομού για την πολύτιμη βοήθειά τους. Καταφέραμε με κόπο, πραγματικά με πολύ δύναμη, θέληση και διάθεση να το απεγκλωβίσουμε, και αφού πρώτα προηγήθηκαν μήνες πολλή δουλειά από τον κύριο Μαστορόπουλο, την κυρία Μπρίκα, όλων των υπηρεσιακών παραγόντων που ενεπλάκησαν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και με τη συμμετοχή όλων των βουλευτών για το θέμα αυτό, ιδιαίτερα όμως του κυρίου Ντόλιου, και οφείλω να το τονίσω γιατί τρεις φορές μόνο ο άνθρωπος πήγε μαζί μου στο Υπουργείο στην Αθήνα δείχνοντας την αγωνία του. Η υπόθεση θα περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας και στη συνέχεια θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μοναδική αλλαγή της μελέτης που κατατέθηκε σύμφωνα με τον Δήμαρχο ήταν η μετατόπιση της οικοδομικής άδειας για την περιοχή της Χιλής στα 10 μέτρα από τη θάλασσα. Η μοναδική αλλαγή που έγινε χθες από την Επιτροπή του ΣΧΟΠ ήταν το γεγονός ότι μετατοπίζουν την οικοδομική γραμμή, δηλαδή τα οικόπεδα κατά 10 μέτρα μετά τη θάλασσα, για να έχουν οι Αλεξανδρουπολίτες και όσοι θέλουν να περπατήσουν εκεί μπροστά την απόλαυση ενός ευρύτερου μετόπου ανοιχτού, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σωστή αυτή η επισήμανση και θα είναι αποδεκτή στην ουσία και από τους Αλεξανδροπολίτες, όχι μόνο αυτούς οι οποίοι θα περπατούν εκεί στην εγκαλύτερη ζώνη, αλλά και από τους ιδιοκτήτες, γιατί όσο ανοιχτός είναι ο χώρος, τόσο πιο πολύ αξία παίρνει το οικόπεδο.